Και μετά συμφωνεί, όχι, έχει ότι δεν έχετε απαντήσει. Ένα ναι. Κατεβατό. Ένα σχόλιο νομίζω ότι είναι αναγκαίο. Ο κ. Δινόπουλος, τη γνωστή του τακτική, με τη γνωστή γενικότερα τακτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, υποκρισία και λαϊκισμός, προκειμένου να εξοραίσει μια κατάσταση η οποία δεν εξοραίζεται. Και ακολουθεί τη γνωστή τακτική επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για αποφεύγουμε να απαντήσουμε στα ουσιώδη και στα επίδικα. Τώρα σε διαφορά το ερώτημά σας. Υπάρχει νομίζω και σκοπιμότητα, γιατί η επιχορήγηση των κομμάτων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και ένα 50% καταλαβαίνετε ότι πλήττει κυρίως εκείνα τα κόμματα και ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει άλλους πόρους ή τουλάχιστον έχει όσον αφορά τα μέλη του κτλ. Αλλά γιατί καταλαβαίνετε. Κύριε, τότε, τα υπόλοιπα κόμματα, τι άλλους πόρους. Τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία τι, είναι κόμμα της κυρίαρχης ελίτ. και έχει μάλιστα ενισχυτές και είναι γνωστό. Τώρα ο κύριος. Όποιος. Ακούστε με, δεν χρειάζεται, μην διακόπτετε. Αν λέτε ότι έχουμε χρηματοδότες και μας κατηγορείτε, πρέπει να μας πείτε ποιοι είναι. Δεν σας κατηγορώ. Μην με διακόπτετε. Καλά, εύκολα ανοίγετε το στόμα σας και πετάτε έτσι μια. Πείτε μας, είπατε ότι έχουμε χρηματοδότες. Ποιοι είναι. Λοιπόν, έχετε χρηματοδότες τους ισχυρούς. Του χρήματος και του κεφαλαίου. Ποιου. Έχετε. Ποιου όνομα. Δεν χρειάζεται να πω όνομα, ο καθένας το καταλαβαίνει. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, σας παρακαλώ. Έτσι. Τελείωσε. Είπα αυτό που λέω, με πολιτικούς όρους μιλάω. Με αυτή την έννοια εξήγησα. Εξήγησα καλά. Εντάξει, είστε ως γνωστό να το διακόψετε. Λοιπόν, και να προσθέσω και κάτι άλλο. Και είναι γνωστό και αυτά που είπε τα γλαφυρά ο κύριος Δινόπουλος. Θέλει να αποφύγει το κύριο. Το κύριο είναι εδώ, κάνανε μια συμφωνία με την Τρόικα που οδηγούν, ας πούμε, ένα κόμμα σκαλί προς τον Άδη τον ελληνικό λαό. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάει και λέει διάφορα, για ας μου πει τι θα κάνει και αν έχει συνοχή η Νέα Δημοκρατία. Με ποιους είναι, με τον κύριο Κακλαμάνη ή με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Ναι, λοιπόν, κύριο, τώρα έχετε βάλει πολλά Βάλτε μία τελεία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κάτι πετάει και νομίζει κάτι λέει. Δεν λέει τίποτα. Τι γίνεται τώρα με τον Γάλα, θα το ψηφίσει. Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη. Ένα λεπτό. Μιλάμε για ανάπτυξη. Καθίστε να μιλήσουμε και με ουσιαστικούς όρους. Λοιπόν, μιλάμε για ανάπτυξη και τους κοινοτρόφους στέλνουν κατευθείαν στο Γιάδα. Να το θέσω, αν μου επιτρέπετε το ερώτημα. Δεν είναι πλεόνασμα. Κύριε Τόλιο, αυτό θέλω να θέσω στη συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Τόλιο, να θέσω το ερώτημα για να.